Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για να δούμε τα νέα της ημέρας από το δίκτυο τηλεόραση. Άγνωστοι διέριξαν το ιστορικό κτίριο του Ορφέα Σερών με τον πρόεδρο Χαράλαμπο Φώτογλου να είναι σοκαρισμένος από το θέμα που αντίκρισε. Οι κυνηγοί χαλκού μπήκαν στο κτίριο με σκοπό, όπως φαίνεται, να κλέψουν τα καλώδια χαλκού σε όσα σημεία υπήρχαν, ενώ έκλεψαν ακόμη και κονσόλες ήχου. Για το συμβάν ειδοποιήθηκε φυσικά η αστυνομία, ενώ θα κατετεθεί και μήνυση κατά γνώστων, όπως ανέφερε στη Βαΐα Βαΐδου ο πρόεδρος του Ορφέα Σερών. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι και πάλι τα καλώδια αποφλειωμένα, κλέψανε το χαλκό κανονικότατα. Από όλα πάντως βλέπουμε, το βγάλανε από παντού έτσι, κλέψανε και την πυροσβεστική φωλιά, τώρα το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ναι. Και αυτό κλέψανε. Ό,τι μπορούσαν να μεταφέρουν και ό,τι μπορούσαν να πουλήσουν βασικά. Δηλαδή κλέψαν χαλκό, ας πούμε, 200-300 ευρώ και κάνε μία ζημιά 10.000 ευρώ. Εκεί δηλαδή που ψάχνουμε να βρούμε χρήματα να επισκευάσουμε το κτίριο και μάλιστα με αυτά που έχουμε σκοπό, είχαμε τις επόμενες μέρες να επισκευάσουμε τον εσωτερικό χώρο για να το δώσουμε σε χρήση και μετά σιγά σιγά και τον εξωτερικό. Λοιπόν, δυστυχώς μας ήρθε τώρα και αυτό, το οποίο είναι ένα μεγάλο κόστος, γιατί είναι ολόκληρη εγκατάσταση. Αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκε ο πρόεδρος του ομίλου Ορφέα Σερών, Χαράλαμπος Φώτογλου, ο οποίος, επισκεπτόμενος σήμερα το ιστορικό κτίριο του Ορφέα, διαπίστωσε πως άγνωστοι το διέριξαν με σκοπό να πάρουν τα καλώδια χαλκού όπου αυτά υπήρχαν. Επίσης οι δράστες φρόντισαν να κλέψουν ακόμη και τις κονσόλες μέσα από το κτίριο, οι οποίες κοστίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ. Μπαίνοντας μέσα αντικρίζαμε βανδαλισμούς. Πέρα, ας πούμε, από τα καλώδια κλέψανε και κονσόλες, δηλαδή είδαμε καλώδια τα οποία είχε αφαιρεθεί ο χαλκός, καλώδια τα οποία συνέδεαν τις κονσόλες με τους προβολείς και γενικά με τη σκηνή, κλοπή από πυροσβεστικές φωλιές, ενισχυτές και κονσόλες φωτισμού, δηλαδή μία ζημιά υπολογίσιμη αυτή τη στιγμή γύρω στις 10.000 ευρώ, σε μία στιγμή που είχαμε αποφασίσει και μαζέψαμε χρηματάκια για να επισκευάσουμε τουλάχιστον εσωτερικά τον χώρο, για να μπορέσουμε να το δώσουμε σε χρήση πριν προχωρήσουμε στον εξωτερικό. Λοιπόν, και είχαμε και το ευχάριστο ότι κάνουμε μια προσπάθεια να μπούμε σε ένα πρόγραμμα Interreg, το οποίο αν καρποφορήσει τα επόμενα 2 χρόνια, το κτίριο αυτό θα είναι ανακοινισμένο από το τούβλο που λέμε. Οι δράστες για πολύ μικρό κέρδος προκάλεσαν ζημιές χιλιάδων ευρώ στο κτίριο του Ορφέα. Έκαναν τη δουλειά τους, όπως φαίνεται, ανενόχλητοι, καθώς μέσα στην αίθουσα δεν έγιναν αντιληπτοί από κανέναν. Είχαν μάλιστα τόσο χρόνο στη διάθεσή τους που καθάρισαν το χαλκό και το εξωτερικό περίβλημα του καλωδίου το άφησαν πίσω τους. Αυτά τα καλώδια συνέδεαν τις κονσόλες με τους προβολείς και ό,τι άλλο κάτω, δηλαδή στη σκηνή. Άμα δείτε, μέχρι και σκάλα χρησιμοποιήσαν, αν δείτε απέναντι υπάρχει και η σκάλα και φυσικά στον επάνω όροφο που βλέπετε, εκεί ήταν τα μηχανήματα, κονσόλες, ενισχυτές, τα οποία τα κλέψαν. Οπότε, πρέπει να κάνουμε όμως καλή δουλειά, κύριε Φώτογλου, γιατί με την ησυχία. Όλα τα υπολείμματα, ναι, τα αφήσανε εδώ, πήραν μόνο το χαλκό. Να δείτε και εδώ, μπορεί να δείτε και από εδώ. Το κόστος για τον Ορφέα είναι τεράστιο, καθώς πλέον μιλάμε για μια αλλαγή ολόκληρης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, αφού οι κλέφτες χαλκού ξύλωσαν τα πάντα. Για το συμβάν ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία έφτασε αμέσως στο σημείο, ενώ θα κατατεθεί και μήνυση κατά γνώστων από τον πρόεδρο. Λοιπόν, ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη. Ήταν. Φυσικά ήρθε η αστυνομία, η σήμανση ήρθε και προσπαθούμε να δούμε από πού μπόρεσαν και μπήκαν μέσα. Δεν υπήρχαν, δηλαδή, ίχνη διάρρηξης. Δεν υπάρχει ίχνη διάρρηξης. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Τώρα η σήμανση και φυσικά η αστυνομία, ψάχνοντας, θα μπορεί να βρει στοιχεία. Πάντως φαίνεται πως είναι κλέφτες χαλκού, διότι τα υπολείμματα τα είδαμε. Δηλαδή άφησαν όλο το. Αφήσαν όλο το υλικό από το πλαστικό και πήραν το χαλκό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα βρασμό. Θα κάνουμε τις απαιτούμενες ενέργειες, μηνύσεις κατά παντός κτλ. Και βλέπουμε τι θα κάνουμε. Ναι, πάντως φαντάζομαι ότι και εσείς είχατε να έρθετε καιρό και δεν ξέρετε τώρα και πότε έγινε το συμβάν. Θα σας απαντήσω. Εμείς περνάμε τακτικά έξω από το κτίριο. Συνήθως όλοι οι ορφικοί που περνάνε κάνουν και μια βόλτα γύρω-γύρω να δουν αν υπάρχει κάποια παραβίαση. Μα δεν υπήρχε καμιά παραβίαση, δεν φαινόταν τίποτα. Τώρα βρήκαμε ένα σημείο πιθανόν από εκεί, ας πούμε, να σπάσαν το πατζούρι, να χωρέσαν το χέρι τους και να το ανοίξουν. Λοιπόν, αλλά δεν ξέρουμε αν πράγματι ήταν από εκεί. Πάντως εσωτερικά και εξωτερικά δεν φαίνεται καμία παραβίαση.
Και πήραν και τις κονσόλες από πάνω, δηλαδή κονσόλες ήχου, ναι, για να τις πουλήσουν. Τα πήραν όλα, δεν αφήσαν τίποτα. Η ζημιά επάνω μόνο 7.000 είναι. Ναι, για είχατε να... μηχανήματα εδώ, τα οποία τα είχαν μηχανήματα, τα οποία ας πούμε με την πρώτη ευκαιρία θα μπαίναν σε χρήση. Άγνωστο είναι πως οι κλέφτες μπήκαν μέσα στο κτίριο του Ορφέα, καθώς δεν υπήρχαν πουθενά ίχνη διάρρηξης. Πατζούρι, πώς το λένε, δύο ξυλαράκια από το πατζούρι, πιθανόν να βάλαν το χέρι τους από εκεί. Θα δω εγώ όμως. Γιατί μερικές φορές αφήνουμε τα πατζούρια έτσι ανοιχτά δύο για να αερίζει το φως. Ναι, γιατί έχει υγρασία. Λοιπόν, δεν φαίνεται παραβιασμένο τίποτα. Εκεί το μόνο που φαίνεται είναι ότι κάποιος πάτησε, το όρισή μας είναι μέσα, αλλά βλέπω σπάσαν και αυτή την, γιατί κλειδωμένη είναι αυτή. Σπάσαν αυτή την κλειδαριά. Φανταστείτε ότι κάτι έχει μέσα. Φανταστείτε ότι κάτι έχει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω τώρα τη στιγμή είναι αυτό και τα λέμε. Φουντώνουν, κυρίες και κύριοι, συζητήσεις για το ενδεχόμενο δημιουργίας και δεύτερης νέας δομής προσφύγων και μεταναστών στην πόλη των Σερών. Η ερωτηθή σας σχετικά η Δήμαρχος Σερών Βαρβάρα Μητλιάγκα ανέφερε πως και η ίδια άκουσε τις συγκεκριμένες φήμες, αλλά τόνισε με έμφαση πως δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά. Πολλά είναι τα σενάρια το τελευταίο χρονικό διάστημα που θέλουν στην πόλη των Σερών να δημιουργείται μια δεύτερη δομή μεταναστών. Υπάρχει και ένα σενάριο που θέλει την ήδη υπάρχουσα δομή να επεκτείνεται. Οι φήμες πολλές και μάλιστα όπως φαίνεται υπάρχουν ήδη και πρόσωπα στο νομό Σερών που έχουν ενημερωθεί για την εξέλιξη αυτή. Το θέμα είναι εάν αυτό είναι αλήθεια ή ψέματα. Η Δήμαρχος Σερών Βαρβάρα Μητλιάγκα, ερωτώμενη για το θέμα αυτό, δήλωσε πως είναι κάτι που επίσης έχει φτάσει στα αυτιά της, αλλά δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση. Βέβαια, η ίδια δεν επικοινώνησε, όπως ανέφερε, ούτε με τη διοικήτρια της δομής της ΣΕΡΕΣ, Δήμητρα Παναγιωτάκη, για να μάθει εάν όσα ακούγονται και λέγονται περιέχουν και κάποιο ψήγμα αλήθειας. Όσο για το εάν επικοινώνησε με κάποιον στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, μάλλον όχι, καθώς περιμένει στο γραφείο της και στο Δημαρχείο να την ενημερώσουν άλλοι. Και εγώ το γνωρίζω μόνο ως φήμη, δεν έχει έρθει κάποια επίσημη ενημέρωση στα δικά μου τα αυτιά, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά. Εγώ δεν έχω ενημερωθεί για κάτι τέτοιο, φαντάζομαι, δηλαδή το έχω ακούσει και εγώ ως φήμη. Προφανώς και θα γίνουν οι ανάλογες επαφές και προφανώς και αν αυτή η συζήτηση είναι υπαρκτή και δεν είναι μόνο φήμες και επιβεβαιωθεί, είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί και με όλη την τοπική κοινωνία. Προφανώς. Αυτό είναι κάτι. Τι ακούγεται λοιπόν για τη συγκεκριμένη δομή? Λέγεται πως θα είναι μια νέα δομή η οποία θα φιλοξενεί περίπου 1.000 άτομα και για αρχή τα άτομα αυτά θα φιλοξενηθούν σε σκηνές. Το επόμενο χρονικό διάστημα η δομή αυτή αναμένεται να εξοπλιστεί πλήρως. Ερώτημα επίσης είναι πώς είναι δυνατόν ενώ πάντα η ΚΕΔΕ αλλά και η κυβέρνηση μιλούσε για ισότητα μεταξύ των νομών και των δήμων αναφορικά με τη δημιουργία δομών, θα φτάσουμε στο νομό Σερών να έχουμε 3 δομές, ενώ σε άλλους νομούς να μην υπάρχει ούτε μία. Ερωτήματα υπάρχουν και μάλιστα πολλά για το τι είδους μετανάστες θα φιλοξενεί η δομή αυτή. Η αλήθεια είναι ότι δεν επικοινώνησε κάποιος μαζί μου. Εγώ είμαι εδώ, οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση περιμένω να γίνει. Τις ελπίδες του έχει αναποθέσει στη Δήμαρχο Σερών και πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ Βαρβάρα Μητλιάγκα ο κύριος Καραμπάσης, κάτοικος του Προβατά, ο οποίος ζητά να πραγματοποιούνται κανονικά μετρήσεις στα υδρόμετρα και οι χρεώσεις να είναι κανονικές και όχι καταβούληση. Ο ίδιος μιλώντας στη Βαΐα Βαΐδου καταγγέλει πως στο οικόπεδό του δεν γίνονται μετρήσεις με αποτέλεσμα να βάζουν ποσά εικονικά. Πάρτε αυτό το νούμερο εδώ πέρα, κύριε. Τι είναι αυτό το νούμερο? Αυτό το νούμερο είναι το ρολόι που το περάσανε πριν από 6 χρόνια. Ναι. Από τότε μέχρι σήμερα έκανε 319 κιλοβάτ, κυβικά, ναι, και με χρεώσανε 1.200 ευρώ. 1.200 ευρώ για, ναι, 300 από... τέτοια. 319. Αλλά δεν είναι 1.000. Ξέρω να φωνάξω τους κυρίους από εδώ, αυτούς τους θεατρίνους. Απειβδισμένος, αγανακτισμένος, έως και οργισμένος με την ΔΕΙΑΣ, την διοίκηση αλλά και τους εργαζομένους, δηλώνει κάτοικος του Προβατά, ο οποίος εδώ και μήνες όπως αναφέρει πληρώνει πολύ ψηλό λογαριασμό νερού, παρότι στο οικόπεδό του δεν καταναλώνει σχεδόν καθόλου νερό. Μάλιστα, ο ίδιος καταγγέλει πως ενώ ψάχνει απαντήσεις για να βρει το δίκιο του, οι υπάλληλοι τον χλεβάζουν και τον κοροϊδεύουν. Ο ίδιος υπογραμμίζει πως εδώ και αρκετούς μήνες παρακαλάει τα συνεργεία να περάσουν για καταμέτρηση και δεν το πράττουν. Έχει 8 μήνες που παιδεύουν. Μια κυρία στο Κισέ μέσα γυρνάει και λέει: ο Καραμέλας ήρθε.
Και λέω τι πράγματα είναι αυτά. Και έρχεται ένας νεαρός γύρω στα 40-45, 70-80 και λέει κοίταξε να δεις με λέει, αυτό εδώ πέρα μη σε βγάλω έξω. Και εγώ του λέω, εσύ είσαι ψηλός αλλά είσαι μικρός. Εγώ είμαι μεγάλος, είμαι κοντός. Να είμαι λίγο 30 χρόνια πιο μικρό, θα σε έλεγα ποιος θα βγάζει και ποιον έβγαζε έξω. Αυτά τα ρεζίλια είναι. Γιατί να σας βγάλουν έξω? Δεν ξέρω, γιατί φώναζα και 7 φορές έρχομαι. 7 φορές έρχομαι. Εδώ να δείτε τι γίνεται, εδώ ένα παράλογο πράγμα είναι. Δηλαδή σας χρεώνουν, εσείς τα πληρώνετε και αυτοί σας βάζουν πάντα. Εδώ τα πάντα, αυτό είναι στη ΔΕΙΑΣ. Από τη ΔΕΙΑΣ, λέω ΔΕΙΑΣ εφορία. Εδώ μου χρέωσαν 670 ευρώ στην εφορία. Ναι. Δεν μου καλάει η εφορία και πληρώνω 750. Ναι. Εκτός αυτό, με χρεώνουν 10 δόσεις από 27 ευρώ, είναι 270 και 900 και χώρια που με έρχεται ο λογαριασμός κάθε φορά 50 κυβικά, χωρίς να μετρήσουνε. Τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο λοιπόν περιστατικό? Ο κύριος Καραμπάσης αναφέρει πως όντως κατά το παρελθόν δεν πλήρωνε τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την επιχείρηση και τα χρέη πήγαν στην εφορία. Σήμερα ο ίδιος λαμβάνοντας τη σύνταξή του πληρώνει τις δόσεις στην εφορία αλλά και το λογαριασμό του στη ΔΕΙΑΣ. Το παράπονο του βέβαια είναι πως ενώ στο οικόπεδο του έχει 4 μόνο κουνέλια, στα οποία και βάζει κάθε μέρα λίγο νερό, εν τούτης ο λογαριασμός που έρχεται είναι υψηλός. Και αυτό σύμφωνα με τον ίδιο συμβαίνει γιατί οι υπάλληλοι της ΔΕΙΑΣ ή ο εργολάβος που έχει αναλάβει την καταμέτρηση δεν περνά να μετρήσει τα κυβικά που καταναλώνει ο ίδιος στο οικόπεδό του. Τίποτα. Πώς ξέρετε εσείς ότι δεν μετράνε? Με αυτό το ρολόι μου το ίδιο πάλι προθέσει το είδα. Πριν από 4 μήνες που ήρθανε ήταν 319 και πάλι το έβγαλα το νούμερο αυτό. Ορίστε. Ναι. Αφού δεν έρχονται, δεν λέω ψέματα. Αυτό ακριβώς είναι το ρολόι το παρθένο που με βάλα πριν από 6 χρόνια. Αυτό εδώ είναι, αυτό το ρεζίλ εδώ. Και αυτά με κέρθηκε ένας κύριος, κάποιος μαρμπάκης, χάσει το λογαριασμό το προηγούμενο και λέει δεν θα φτιάξει λογαριασμό. Και με γράψει το όνομά του και γυρνάει και με λέει μη στεναχωριέσαι. Τον παίρνω που θέλει τηλέφωνο και εντάξει, λέω έφτασε ο κόμπος στο κτένι. Δεν μπορώ να προχωρήσω άλλο. Και λέω θα πάρω το δίκτυο. Α, αν πάρει το δίκτυο θα χάσει και αυτά που θα σε κάνω μελέτη να πέρε. Αυτό ο κύριο. Εδώ τον κάλεσε να έρθει και δεν ήρθε. Ναι. Και τον κύριο και την κυρία πρόεδρος να έρθει. Εδώ μπροστά μου να έρθει η κυρία πρόεδρος. Γιατί αυτό το ρεζίλε δεν μπορώ να τα αντέξω άλλο. Όχι. Δεν είναι μόνο αυτό που πληρώνω τις δόσεις, με έρχεται και κάθε δίμηνο και λογαριασμό χωρίς να γίνει. Χωρίς να μετρήσουν. Εσείς, χωρίς να μετρήσουν, εσείς σκέτε εκεί νερό, δηλαδή κατά. Τι να κάψω, κοπέλα μου, εδώ σταμάτησε το ρολόι με έναν. Εδώ σταμάτησε το ρολόι μου. Το έχετε κλείσει δηλαδή? Όχι. Τι? Μα παίρνω για τα κουνέλα από ένα κιλό την ημέρα κάθε φορά. Τα κόκκινα γράμματα. Δεν αλλάξαν ακόμα το λογαριασμό να γίνει 320. Ακόμα δεν αλλάξανε. 6 χρόνια αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν ήρθαν να μετρήσουν. Ποτέ με καμιά φορά. Στέλνα τα 50 άρικα. 50 κυβικά. Δεν είχα πρόβλημα. 50 κυβικά. Όχι, λέει κλειστό, πιο κλειστό. Πάτε να το δείτε. Κάτι κορδόν έχω και 4 κουνελάκια. Τίποτα άλλο. Ο κύριος Καραμπάσης έχει αναποθέσει όλες τις ελπίδες του στη Δήμαρχο Σερών, που είναι και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, μήπως ακούσει την καταγγελία και το παράπονό του και του δώσει επιτέλους μία λύση. Όπως τονίζει, δεν θέλει να του χαρίσουν κάτι. Θέλει απλώς να μετρούν το υδρόμετρό του και να τον χρεώνουν σωστά και όχι κατά βούληση. Κάτι δηλαδή που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Όχι, δεν θα παρόγονται. Και εγώ απλώς θέλω να εμπελπιστώ στην κυρία Δήμαρχο, την κυρία που είναι πρόεδρος κιόλα, έτσι, να βρουν την άκρη. Εγώ δεν μπορώ να κάνω. Σας το λέω γιατί είναι ένα παράλογο. Τελείως. Δεν μπορώ να αντέξω μάλλον. Είναι κρίμα. Το οικόπεδο με ενδιαφέρει εμένα. Ναι. Δεν είναι μόνο που πληρώνω κάθε μήνα τα 30 ευρώ, τον τρεχούμενο λογαριασμό, πληρώνω και τη δόση στην εφορία 50 ευρώ που είμαι στη ΔΕΙΑΣ, έτσι, και χώρια λογαριασμό που μου έρχεται χωρίς να κάψω. Εδώ, αυτό γράφει, οικόπεδο. Εδώ, οικόπεδο. Με χρεώνουν 30 ευρώ. Στο διπλανό που ήρθε 13 ευρώ. Εμένα γιατί 30 πάλι. Χωρίς να μετρήσουν. Το διπλανό έχει. Όχι, το διπλανό είναι ένα φίλο μου που είναι δίπλα μου. Ναι, εκείνο καταναλώνει νερό. Εκείνο καταναλώνει τη σπιτιού του. Το γράφουν εκείνο του σπιτιού του. Άρα 13 ευρώ εκείνο πληρώνει για το σπίτι και εσείς πληρώνετε. Τώρα είναι έναντι. Που δίνω, δεν ξέρω τι δίνω. Έναντι 13 ευρώ. Εγώ όμως 30 θα δώσω. Και μετά από 2 μήνες πάλι αυτό το παράλογο θα με έρθει πάλι λογαριασμός 30 ευρώ. 50 κυβικά με χρέωνα κάθε δίμηνο χωρίς να κάψω νερό. Ο κύριος Καραμπάσης ισχυρίζεται πως κάποια στιγμή μετά από πολλές εκκλήσεις πήγαν κάποιοι εργαζόμενοι να δούνε το υδρόμετρό του και διαπίστωσαν πως όντως γίνανε λάθη στις καταμετρήσεις. Τότε του υποσχέθηκαν πως το θέμα του θα φτάσει στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης. Αυτό βέβαια μήνες πριν. Η υπόσχεση αυτή δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ήρθανε, 3 φορές ήρθανε. Και εμείς στεναχωριέσαμε, τα βρούμε όσο τα βρήκαν αυτοί, τα βρήκα κι εγώ.
Δηλαδή πέρασαν τρεις φορές από το οικόπεδο. Ναι, αφού το ανοίξαν οι ίδιοι. Και τι σας είπαν εκείνη την ώρα που είδαν τα νούμερα? Μη στεναχωριέσαι, λέει, στο συμβούλιο θα τα βρούμε και θα σα φέρουμε κανένα κατοστάρικο, λέει. Ποιο να φέρει κατοστάρικο? Από τα χίλια πόσο που πληρώνω θα μιλήσω ένα κατοστάρικο? Δηλαδή ανύπαρκτο νερό. Είναι κρίμα, είναι κύριε Βαϊ. Είναι κρίμα. Τι να πω άλλο. Εγώ θέλω να λυθεί το πρόβλημα όχι για το σπίτι, εγώ τα πληρώνω. Να λυθεί το πρόβλημα για το οικόπεδο. Αυτό το άτιμο που το έδωσε η πολιτεία πριν από 6 χρόνια. Αυτό. Και το πλήρωσα. Ναι, αυτό το οικόπεδο. Και με κοροϊδεύουν οι κύριοι αυτοί. Άρα εσείς στεναχωριέστε και για τα χρήματα αλλά και για την κοροϊδία. Όχι για τα χρήματα, μάνα μου, πληρώνω κάθε. Ναι, με κοροϊδία με ενδιαφέρει. Ναι. Ας έρθει ένας κύριος να μου πει και με φωνάζει κυρία Καραμέλα. Εγώ είμαι Καραμέλας. Να πάω την πάρδα Καραμέλες. Αλλά ο κύριος εκείνος που με έκανε που με βγάλει έξω, τον είπα χάρη που είμαι μεγάλος. Να είμαι πιο μικρός, θα σε έλεγα ποιος θα βγει έξω. 60.000 ευρώ θα δαπανίσει ο Δήμος Σερών για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και τις εκδηλώσεις Καθαράς Δευτέρας. Η δαπάνη θα γίνει με απευθείας ανάθεση, καθώς ο χρόνος που απομένει είναι ελάχιστος. Από τη σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερών, απουσίαζε σύσσωμη αντιπολίτευση ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνεχιζόμενες, όπως ανέφεραν, κατεπίγουσες συνεδριάσεις, αλλά και την απόφαση οι εκδηλώσεις να γίνουν μέσω απευθείας ανάθεσης. Τα δύο θέματα πέρασαν ομόφωνα με την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Μάγδα Μπάρμπα, από την οποία και ζητήθηκαν εξηγήσεις για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και τι περιλαμβάνει η μελέτη, να δηλώνει πως η μόνη που τα γνωρίζει όλα είναι η Αντιδήμαρχος Χρυσάνθη Παλάζη. Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, αλλά χωρίς ακόμη να γνωρίζουμε τον τρόπο που θα γίνει αυτή η απευθείας ανάθεση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σερών πέρασε ομόφωνα σε κατεπίγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης το ποσό των 60.000 περίπου ευρώ για τις αποκριάτικες καρναβαλικές εκδηλώσεις και για την Καθαρά Δευτέρα. Πώς θα γίνει η διαδικασία? Γνωρίζει η κυρία Παλάζη. Πώς θα επιλεγεί ο ανάδοχος? Γνωρίζει η κυρία Παλάζη. Θα πάρουν προσφορές ή θα πάνε μόνο σε ένα πρόσωπο ώστε να αναλάβει τα πάντα? Γνωρίζει η κυρία Παλάζη. Ποιες θα είναι οι εκδηλώσεις που θα γίνουν? Γνωρίζει η κυρία Παλάζη. Γενικώς σήμερα διαπιστώσαμε πως άλλος πληρώνει και άλλος γνωρίζει. Πώς θα γίνει? Κυρία Παλάζη, είναι υπεύθυνη πολιτισμού. Ναι, θα ψάξει. Και όχι υπεύθυνη κυρία Παλάζη, πώς θα μιλήσετε? Κυρία Παλάζη. Όσο αντιδήμαρχος οικονομικών, εσείς θα το υπογράψετε. Θα το υπογράψω, αλλά όλα τα προηγούμενα θα μιλήσετε μαζί με την κυρία Παλάζη. Τι θα υπογράψετε εσείς? Θα μιλήσετε με την κυρία Παλάζη. Αφού εσείς θα την υπογράψετε. Θα μιλήσετε με την κυρία Παλάζη. Θα λέτε το ξέρετε τι υπάρχει μελέτη. Αν το πούμε αυτός την κυρία Παλάζη, θα μας μιλήσετε με την κυρία Παλάζη. Θα μιλήσουμε μαζί με την κυρία Παλάζη, θα μιλήσετε η ίδια. Η αρμόδια αντιδήμαρχος οικονομικών του Δήμου Σερών, Μαγδαληνή Μπάρμπα, δήλωσε πως δεν θέλει να προχωρήσει σε καμία δήλωση και να κάνει γνωστό στους Σεραίους πώς θα γίνει η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, γιατί το θέμα επιμελήθηκε η κυρία Παλάζη μέσω της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και λόγω του κατεπήγοντος και της εισήγησης που έφτασε τελευταία στιγμή, δεν πρόλαβε να μελετήσει με σαφήνεια τι θα γίνει στις εκδηλώσεις. Βέβαια, η κυρία Μπάρμπα φρόντισε και να το υπογράψει και να βγάλει τα χρήματα από τα ταμεία του Δήμου Σερών το επόμενο διάστημα. Όλα όμως τα γνωρίζει η κυρία Παλάζη, που κατά την Αντιδήμαρχο Οικονομικών έχει και ειδικές ικανότητες. Ναι, συγγνώμη, επειδή θα το περάσετε εσείς, θα σας το υπογράψω ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών. Είστε κυρία Βαΐ, και την άλλη φορά γίνεται πολύ πιστική και σας είπα ότι ήθελα να μιλήσω σε καταλάβω. Ναι, και εγώ αυτό θέλω να σας πω, θα μιλήσετε μαζί με την κυρία Παλάζη. Ωραία, σήμερα εδώ πάρθηκε μία απόφαση. Δύο σας είπε ο κ. Σουφωτόλης. Τι, σαν πρόεδρος. Έφυγε και πάνε φέρει κάτι μελέτες μας. Ωραία, αυτό θα σας απαντήσω. Εμάς δεν μας απασχολεί όμως τόσο όσο το πού θα πάνε τα λεφτά των Σεραίων Δημοτών. Αυτό θα μας το πείτε εσείς. Μέσα στη μελέτη είναι. Συγγνώμη, είμαι εγώ που είμαι δημοσιογράφος να διαβάσω τη μελέτη, ας πούμε. Το θεωρείτε λογικό? Εγώ θα Θα κάτσω και εγώ μέσα από τη μελέτη να σα διαβάσω αυτό. Όχι, εσείς δεν το ξέρετε, κυρία Μπάρμπα, με συγχωρείτε. Είναι κατεπίγουσα, όπως σας λέω, τα έχει βγάλει η κυρία Παλάζη και εμείς το πήραμε σήμερα. Άρα, δηλαδή, εσείς υπογράψατε κάτι που δεν διαβάσατε. Διαβάσαμε, τα διαβάσαμε, βρήκαμε την παρατήρησή μας και το ψηφίσαμε. Ναι. Αυτό που ψηφίσατε, βέβαια. Δεν μπορώ να βγάλω όλα να σας τα πω απ' έξω. Αυτό σας λέω τώρα. Γιατί δεν μιλάτε με την κυρία Παλάζη? Δηλαδή, η κυρία Παλάζη μπορεί να μας τα πει όλα. Η κυρία Παλάζη θα μπορεί να μας τα πει όλα, ενώ εσείς δεν μπορείτε να μας τα πει όλα. Έχει ειδικές ικανότητες η κυρία Παλάζη? Ναι, μπορεί να έχει ειδικές ικανότητες. Εντάξει.
Η μόνη ένσταση του Προέδρου της Επιτροπής Νικού Κουφοτόλη ήταν αναφορικά με το θέμα του τάμπλετ που θα δοθεί ως δώρο σε αυτόν που θα κερδίσει το διαγωνισμό χαρταετού, όπου και ζήτησε να υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από τη στιγμή που το κόστος του τάμπλετ ανέρχεται στα 350 ευρώ. Το οποίο μέσα στον διαγωνισμό του χαρταετού αναφέρεται ότι η αγορά ενός τάμπλετ ενός συγκεκριμένου προσώπου. Θέλω να πω ότι οι προδιαγραφές που ορίζονται στη μελέτη θέλουν συμπλήρωμα. Δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο εκεί, γιατί θα πρέπει να το οριοθετήσουμε επακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές για να καλύψουμε και το κόστος. Και ζητάω πάρα πολύ και θα αναφερθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους σε ό,τι αφορά τις μελέτες να έχουν επικαιροποιημένα τεχνικά στοιχεία. Για να μην εκτεθεί κανείς από εμάς. Θέλω να το αναφέρω και θα ζητήσω σε ό,τι αφορά με τις προδιαγραφές, ειδικά για το τάμπλετ που το κοίταξε προσωπικά, να προσταθούν στη μελέτη για να καλυφθούν. Η συνεδρίαση κρίθηκε κατεπίγουσα λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εορταστικών εκδηλώσεων με τα μέλη της αντιπολίτευσης και πιο συγκεκριμένα τους κυρίους Μισήρλη, Χρυσανθίδη και Χράπα να μην προσέρχονται στη συνεδρίαση, διαμαρτυρώμενοι για την αργοπορία της Δημοτικής Αρχής, αλλά πάνω απ' όλα για την έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Πλέον έχουν καταντήσει να κάνουν 2 κατεπίγουσες συνεδριάσεις την εβδομάδα, πράγμα που δεν αρέσει σε κανένα. Μάλιστα, η κάθε έκτακτη συνεδρίαση γίνεται σε διαφορετική μέρα και ώρα, παρότι και η ίδια η Δήμαρχος ζήτησε από τον Πρόεδρο να φροντίσουν να λύσουν το πρόβλημα. Σήμερα τα 3 μέλη της αντιπολίτευσης αποφάσισαν να απέχουν ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Το οποίο το υπογράφουν ο κ. Σκάπας, ο κ. Χρυσανθίδης και ο κ. Μισελής. Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπρόσωποι της Συμμαχίας στην Δημοτική Επιτροπή δεν θα παρευρεθούμε τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση. Θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή έπρεπε να φέρει το θέμα σε κανονική συνεδρίαση, διότι έχει άπλητο χρόνο να προετοιμάσει τις διαδικασίες για τις οποίες εκδηλώσει τον απόκρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι πάντα θα υπάρχουν έκτακτα γεγονότα που αναγκάζουν τη Δημοτική Επιτροπή σε έκτακτες συνεδριάσεις. Όχι όμως για εκδηλώσεις που οι ημερομηνίες τους είναι γνωστές από πολύ νωρίς. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που προανέφεραν και ο Σκράφος, ο Αντιπρόεδρος, κ. Χρυσανθίδης και ο Πρώην Πρόεδρος κ. Μισελής. Να καταγραφεί τα πρακτικά. Η στάση αυτή της αντιπολίτευσης εξόργησε τόσο τον Αντιδήμαρχο Έργων Σάκη Γάτσιο, όσο και τον αντεταλμένο Σύμβουλο σε θέματα πολεοδομίας, Παύλο Πουλιάκα. Συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνονται έγκαιρα οι συγκλήσεις, να αποφεύγουμε τις απευθείας αναθέσεις και όλα αυτά. Όπου είναι αναγκαίο πρέπει να γίνονται, αλλά θα πω αυτό που είχα πει και στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση έγκριση του προπολογισμού ήρθε από την αποκεντρωμένη του ελέγχου τη απόφαση, ήρθε 26 Απριλίου του 2024. Εάν ο προπολογισμός είχε ψηφιστεί μέσα στο 2023, θα είχαμε παραπάνω χρόνο για να κάνουμε τις διαδικασίες έγκαιρα. Παρ' όλα αυτά, και εμείς θα πρέπει να προσέχουμε να είμαστε πιο συνεπείς όταν ξέρουμε ημερομηνίες και να τα κάνουμε ακόμη πιο γρήγορα. Κύριε Πουλιάκα, θα ήθελα να προσθέσω σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα και τις κρυφελίες και την κερδίση. Η κυβέρνηση του Ευρωπαϊκού εντός τεχνικά ουσιαστικά αποφάσισε την κατάργηση των προσώπων του Δήμου. Οι 182 δημοτικές αρχές που εκλέχθηκαν καινούργιες. Δημιουργήθηκε ένα τεράστιο όγκος δουλειάς να ανταπεξέλθουμε και να απορροφήσουμε τους 2 αυτούς οργανισμούς. Εκ των πραγμάτων είναι σε όλους γνωστό ότι όταν προχωρούμε να απορροφήσουμε ουσιαστικά να εντάξουμε 2 οργανισμούς, έχουμε 1000 θέματα τα οποία μας έδωσε σε βάθος χρόνου ως εξαμήνου να απορροφήσουμε. Είναι λογικό. Εγώ συμφωνώ απόλυτα και θα το υποστηριχθούμε των θεμάτων. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί όσο στο χρονοδιαγράμματο πρέπει να ακολουθούμε. Προφανώς. Αυτό είναι δεδομένο. Και εμένα με στεναχωρεί το γεγονός ότι καλούμαστε να κάνουμε 2 κατεπίγουσες συνεδριάσεις. Προφανώς μας θέλει σε δύσκολη θέση. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή πέρασαν 4 χρόνια και την τελευταία στιγμή έφερνε τέτοιου είδους ζητήματα. Και ως έκτακτα αλλά και ως απευθείας αναθέσεις και μάλιστα σε ποσάδες θεόρατα σε σχέση με αυτό που περνάμε εμείς τώρα. Όπως για την πολιτεία των Λευκών και αυτά. Εάν πάμε και στην πολιτεία των Λευκών έτσι, που θα έχουμε όλο τον χρόνο και όλο το διάστημα και έρθουμε με έκτακτα, τότε θα έχουν 1000 δίκαια. Αλλά σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χρονική στιγμή, την οποία όπως και εσείς προείπατε, ότι είμαστε στη συγχώνευση νομικών προσώπων, ότι αυτές τις λειτουργίες τις έκανε ένα όργανο προηγουμένως, ένας φορέας μάλλον, που είχε όλη την ευελιξία πάνω του. Και ήρθαν σε ένα πολύ σφιχτό και δύσκολο θεσμικό πλαίσιο μέσα στο Δήμο. Και μας εγκαλούν τώρα, γιατί κάναμε μια έκτακτη συνεδρίαση, όταν ακόμη καλά-καλά δεν έχουν συμβουλευτεί. Και ας μην κρυβόμαστε τα νομικά πρόσωπα. Νομίζω ότι η επίκληση των συναδέλφων σε άλλον χρόνο θα ήταν και με άλλη συγκύριση θα ήταν σωστή. Τώρα είναι άκυρη.
Ο κύριος Γάτσιος πάντως κάρφωσε την προηγούμενη δημοτική αρχή και για τις απευθείας αναθέσεις αλλά και για το γεγονός πως την πολιτεία των ευχών την έκαναν 4 χρόνια. Αλλά πάντα φτάναν στο και 5 και πάντα γινόταν με απευθείας ανάθεση. Βέβαια, ο κύριος Γάτσιος ξέχασε πως την πολιτεία των ευχών την έκανε πάλι ως πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ η Χρυσάνθη Παλάζη, η οποία σήμερα είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και η οποία πάλι άργησε να τους φέρει την εισήγηση και την μελέτη για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις, καθώς κατεπήγουσα η Οικονομική Επιτροπή είχαν και την περασμένη Παρασκευή. Σε ό,τι αφορά, επειδή είπατε την πολιτεία των ευχών και αναφέρθηκε, φυσικά εκεί θα κρυθούμε. Θα πρέπει εμείς πάρα πολύ έγκαιρα να ορίσουμε την αρμόδια επιτροπή από το καλοκαίρι ακόμη, ώστε να σταθούμε αντάξει των προσδοκιών των οποίων δημιουργήσαμε στην κοινωνία. Όχι τελευταία στιγμή. Αυτή είναι η άποψη και της Δημάρχου και προφανώς θέλω να πιστεύω ότι εκφράζω και το σύνολο της Δημοτικής. Ναι, αλλά αυτή μέχρι την προηγούμενη πολιτεία των ευχών την κάναμε μετά από 4 χρόνια με κατεπίγουσες διαδικασίες. Δεν μπορώ τώρα να ενταλούμαστε εμείς γιατί φέραμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα για τα κούρουμα και κάποιες ανάγκες και με πολύ μεγαλύτερα ποσά. Εδώ τα ποσά είναι το 1/5 σε σχέση με εκείνο. Επειδή για την πολιτεία των ευχών είχα ασχοληθεί επισταμμένα, είχε αρχίσει πρώτα να κάνει υπογραφή σύμβαση. Έτσι, μόνο να καταγραφεί. Αλλά δεν έχει νόημα να παλεύουμε με το παρελθόν. Μετά από αίτημα 10 δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης και πιο συγκεκριμένα των παρατάξεων Συντική Νέα Εποχή και Ενωμένη Συντική, συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής η εκδήλωση Ρούπελ 1941 η Αναβίωση. Σύσσωμη αντιπολίτευση θέλησε να ενημερωθεί για το ποιες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα, προκειμένου η αναβίωση να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα την φετινή περίοδο, εκφράζοντας ανησυχίες και προβληματισμούς. Ο Δήμαρχος Συντικής Γιώργος Τάτσιος ανέφερε ότι η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου, αλλά πρόσθεσε πως η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι η εκδήλωση να γίνει του χρόνου τον Απρίλιο. Και κλείνουμε με την εκδήλωση Ρούπελ 1941 η αναβίωση, για την οποία ρωτηθήκαμε από τους 10 δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, της οποίας την ευθύνη έχει στενοπός, συνεργαζόμαστε δηλαδή η Δημοτική Αρχή με τη στενοπό, για να πραγματοποιηθεί τόσο αυτή η εκδήλωση, όπως γινόταν κάθε χρόνο. Ο Δήμος θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να πετύχει αυτή η εκδήλωση. Και επίσης και στις παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες θα γίνουν τις προηγούμενες ημέρες και την Παρασκευή και το Σάββατο, θα είμαστε παρόντες οτιδήποτε χρειαστεί να διευθετηθεί. Στις 12 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί τελικά η αναβίωση της ιστορικής μάχης των οχυρών Ρούπελ 1941. 10 δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης με αίτημά τους προς την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής, Αθανασία Αγγελίδου, ζήτησαν να γίνει ενημέρωση συζήτηση για τη φετινή διοργάνωση, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν φήμες ότι η αναβίωση θα πραγματοποιηθεί το μήνα Απρίλιο. Σύσσωμη αντιπολίτευση θέλησε να ενημερωθεί για το ποιες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα από τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου η αναβίωση να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα, εκφράζοντας παράλληλα τις ανησυχίες τους και τα ερωτήματά τους. Υπάρχει μια παροιμία που λέει «Κάλιο αργά παρά ποτέ». Σήμερα μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος Συντικής ότι στις 12 Μαΐου θα γίνει η αναβίωση. Παράπλευρες εκδηλώσεις θα ακολουθήσουν από τον Απρίλιο και το τελικό γεγονός, η αναβίωση λοιπόν, θα γίνει στις 12 Μαΐου. Καλή μας επιτυχία. Αντίθηκαν τα ερωτήματα που θέσατε ως αντιπολίτευση στο αίτημα που καταθέσατε? Ο Δήμαρχος επιμένει ότι απαντήθηκαν. Εμείς δεν θέλουμε να διαταράξουμε το ομαλό κλίμα αυτού του πανευρωπαϊκού, παγκοσμίου, όπως θέλετε, γεγονότος, και ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά να πετύχει. Ο καθένας αφήνει το στίγμα του στη Δημοτική Αρχή. Θα δούμε λοιπόν τι θα αφήσει ο καθένας. Ένα Δημοτικό Συμβούλιο μετά από αίτημα όλων των Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας, προκειμένου να αμυνθούν οι ανησυχίες οι οποίες έχουν και οι Δημότες και οι Δημοτικοί Συμβούλοι, γιατί πολλά ακούγονταν σε ό,τι αφορά την αναβίωση. Σήμερα λοιπόν, αφού θέσαμε κάποια ερωτήματα στον Δήμαρχο, επικυρώθηκε η ημερομηνία της δράσης, της κυρίαρχης δράσης που είναι η αναβίωση, στις 12 Μαΐου. Ήταν να γίνει νωρίτερα? Ο κύριος Δήμαρχος είχε δηλώσει σε διάφορες συναντήσεις που είχε με διάφορους φορείς, συλλόγους κτλ. Ότι θα το έκανε 7 του μηνός. Και τώρα μας είπε ότι του χρόνου θα είναι 7 του μηνός. Αυτό έχει στο μυαλό του, ναι. Όμως για φέτος πετύχαμε αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει, 12 Μαΐου. Ήταν αίτημα όλων των συμμετοχών. Και όχι μόνο δικό μας. Αντίθετα, ερωτήσεις. Κοιτάξτε,
κύριος Δήμαρχος επιμένει ότι μας απάντησε. Εμείς έχουμε ερωτηματικά ακόμα. Βέβαια, για δράσεις οι οποίες δεν ξέραμε ότι θα τις ανακοινώσει σήμερα, για τις οποίες υπάρχουν μερικές ασάφειες. Εμείς ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε κάθε δράση που θα γίνει όλο αυτό το διάστημα, γιατί όταν πετυχαίνει μια τέτοια εκδήλωση, πετυχαίνει ο τόπος και πετυχαίνουν οι δημότες. Είναι για το καλό των δημοτών μας και του τόπου μας. Ο Δήμαρχος Συντικής Γιώργος Τάτσιος ενημέρωσε τους Δημοτικούς Συμβούλους για τις ενέργειες που έχουν γίνει προκειμένου να πραγματοποιηθεί και φέτος η εν λόγω εκδήλωση, λέγοντας πως στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η αναβάθμισή της. Ο ίδιος ανέφερε ότι φέτος στο πλαίσιο της αναβίωσης της Μάχης των Οχυρών θα γίνουν και παράλληλες δράσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν σύλλογοι και φορείς της περιοχής, μεταξύ αυτών και η Στενοπός, που όλα αυτά τα χρόνια συνεργάζεται για την εν λόγω εκδήλωση με το Δήμο. Περίπου 40 ημέρες εκδηλώσεων, 4 με 5 Σαββατοκύριακα, τα οποία θα ξεκινήσουν από την κατεξοχήν επέτειο που είναι η 6η Απριλίου, όπου εκεί ένας από τους 5 συλλόγους ουσιαστικά που θα συμμετέχουν και θα αναλάβουν για κάθε Σαββατοκύριακο να δημιουργήσουν την κεντρική τους εκδήλωση και παράλληλες εκδηλώσεις. Θα ξεκινήσουμε εκεί με την παρουσίαση των έργων του 8ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα η Μάχη των Οχυρών, ο οποίος διαγωνισμός εγκρίνεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας και φέτος υπάρχει και τεράστιο ενδιαφέρον και από το Υπουργείο Τουρισμού, την υφυπουργό, την κυρία Ράπτη, σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες και κυρίως για τις ταινίες μικρού μήκους και για το τραγούδι. Τραγούδι της εποπίας του 40 εν έτη 2024. Θα έχουμε επίσης μια δεύτερη αναβίωση, νυχτερινή αναβίωση αυτή τη φορά, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη βόρεια πλευρά του στρατοπέδου του Νέου Πετριτσίου, του πρώην στρατοπέδου. Θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε τους θεατές, τους πολυάριθμους θεατές που θα έχουμε εκείνη την ημέρα, στο πνεύμα του 1941 και των επιθέσεων που δέχτηκε 5 και 4 το πρωί, που ήταν νύχτα. Έτσι, γι' αυτό και εισάγουμε φέτος μία ακόμη αναβίωση, την νυχτερινή. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ανήκει ουσιαστικά στα Άνω Πορόγια και στο Νίτσιο, στην επέτειο που κάνουμε εκεί. Ο σύλλογος, ο πολιτιστικός σύλλογος, θα πραγματοποιήσει έναν αγώνα δρόμου, όπου εκεί μικροί και μεγάλοι ουσιαστικά θα ακολουθήσουν μια διαδρομή και θα ενώσουν τα σπίτια των ανθρώπων οι οποίοι πολέμησαν στα πολυβολία που βρίσκονται πάνω από τα Άνω Πορόγια, και θα καλέσουμε, και είναι η πρώτη ανακοίνωση που κάνουμε και σήμερα, όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους του Νομού Σερών να έρθουν στα Άνω Πορόγια εκείνη την Κυριακή για να συμμετέχουν στην παρέλαση που θα τιμήσει ουσιαστικά τους ανοπορογιώτες αλλά και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πολέμησαν τους προγόνους μας στη Μάχη των Οχυρών. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ανήκει στο Πολιτιστικό Σύλλογο Βυρώνιας, που θα πραγματοποιήσει μια ποδηλατάδα στις όχθες του ποταμού Στριμώνα, όπου από εκεί θα δουν το όρος Κερκίνη, το Μπέλες όπως το λέμε εμείς. Είναι εκεί που έχουμε τα οχυρά. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε έναν αγώνα δρόμου στο Νέο Πετρίτσι, από το Πολιτιστικό Σύλλογο του Πετριτσίου. Εκεί ακόμη ο πρόεδρος λείπει στο εξωτερικό. Θα γίνει επαφή, θα ζητήσουμε και εκείνος να ενταχθεί στις εκδηλώσεις επαιτειακές. Να πούμε επίσης ότι τόσο στο πρώτο Σαββατοκύριακο που θα είναι η επέτειος της Μάχης των Οχυρών, όσο και στο τελευταίο που θα είναι η αναβίωση, η ομάδα ιστορικής αναβίωσης του Μουσείου Τσαρτσίδη θα επανδρώσει το οχυρό Ρούπελ και θα κάνει και εκεί αναβιωτικές δράσεις. Πρόθεση της νέας Δημοτικής Αρχής του Γιώργου Τάτσιου είναι από την επόμενη χρονιά η αναβίωση της ιστορικής Μάχης των Οχυρών να μεταφερθεί τον μήνα Απρίλιο, καθώς όπως υποστηρίζει ο Δήμαρχος, με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ιστορική αλήθεια και ο σεβασμός της ιστορικής μνήμης. Πουθενά στο εξωτερικό η κεντρική εκδήλωση δεν πηγαίνει μακριά από την επέτειο. Έτσι, στη Γαλλία, επαναλαμβάνω, 6 Ιουνίου έγινε η μεγάλη απόβαση, 6 Ιουνίου γίνονται οι κεντρικότερες εκδηλώσεις. Και θα σας πω και το λόγο, στο μαθητικό διαγωνισμό που κάνουμε εδώ και 7-8 χρόνια, υπάρχει μια κατηγορία που είναι το διήγημα. Κάποιοι μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Μαΐου, της αναβίωσης, ξεκινούσαν το διήγημά τους και έλεγαν στην επίθεση των Γερμανών που έγινε το Μάιο του 1941, έτσι, δηλαδή περνούσε το μήνυμα επειδή ερχόταν τα παιδιά στην εκδήλωση της αναβίωσης το Μάιο, ότι έγινε Μάιο η εκδήλωση. Καλό θα είναι λοιπόν του χρόνου, από του χρόνου και μετά να μεταφερθεί στον Απρίλιο, σε κάποιο Σαββατοκύριακο του Απριλίου, κοντά στην επέτειο, αν όχι στην επέτειο, έτσι ώστε να έχουμε και την ιστορική αλήθεια και εκεί να το ευχαριστηθούμε όλοι μαζί. Υπάρχει βέβαια και το θέμα του καιρού, που είτε Απρίλιο είτε Μάιο, εάν είναι να βρέξει, έτσι πέρυσι θυμάστε, έβρεξε Μάιο, ενώ τον Απρίλιο ήταν χαρά Θεού. Εδώ δεν μπορούμε να τα βάλουμε με το Θεό. Εκείνο που θα κάνουμε όμως, να σεβαστούμε την ιστορική μνήμη και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξυπηρετήσουμε τους πολυάριθμους επισκέπτες που θα έχουμε φέτος και θα τους έχουμε όχι μόνο το Μάιο, αλλά θα τους έχουμε και όλο τον Απρίλιο.
Την κήρυξη 24 ώρες πανελλαδικής απεργίας για αύριο αποφάσισε η ΑΔΔ. Κεντρικό σύνθημα της απεργίας, οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, αυξής μισθών για να ζούμε με αξιοπρέπεια. Στις αίρες το απεργιακό συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί μπροστά από το διοικητήριο. Παραλύει την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου η χώρα λόγω της 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσίου υπαλληλικής απεργίας που προκήρυξε η ΑΔΔ. Κατά την ανακοίνωσή της, κύρια αιτήματα των εργαζομένων είναι να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας, να επανέλθουν 13ος και 14ος μισθός και να στελεχωθούν επαρκώς με μόνιμες προσλήψεις κρίσιμοι δημόσιοι φορείς. Είναι γνωστό ότι ο μισθός μας έχει συρρυκνωθεί, είναι γνωστό ότι έχουν εκτιναχθεί η ενέργεια, είτε με τη μορφή καυσίμων, είτε με τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουν εκτιναχθεί τα τρόφιμα, τα είδη πρώτης ανάγκης και η ίδια η πολιτεία καταλαβαίνει ότι πρέπει να τα περιορίσει. Και συνεχώς ακούμε ανακοινώσεις ότι ναι, συνεντεύξεις τύπου, ότι ναι, θα προσπαθήσουμε να τα μειώσουμε. Παρ' όλα αυτά δεν γίνεται τίποτα. Μέσα στα μνημόνια χάθηκε περίπου 300 ευρώ χάθηκαν στα μνημόνια. Έχουμε ήδη την μείωση έτη περαιτέρω λόγω των αυξήσεων τους οποίους ανέφερα, άρα λοιπόν έχουμε μια τεράστια συρρήκνωση του βασικού μας μισθού. Οι δημόσιοι υπάλληλοι απαιτούν πραγματικές αυξήσεις 10% και όχι την κοροϊδία του 1,5 ευρώ την ημέρα. Ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Να δοθεί πίσω ο 13ος και ο 14ος μισθός και να καταργηθεί, όπως λένε, το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης και να προσμετρηθεί στην μισθολογική εξέλιξη η προϋπηρεσία της διετίας 16-17. Ένα άλλο σημείο το οποίο ζητείτε είναι το να δώσουν τα δώρα των Χριστουγέννων και το Πάσχα. Ήδη έχουν δοθεί στους ιδιώτες. Ζητούμε και εμείς να υπάρξει η δυνατότητα το να πάρουμε αυτά τα δώρα. Και να πούμε και κάτι. Τα χρήματα αυτά τα οποία λαμβάνουν μέσω των δώρων και των Χριστουγέννων Πάσχα, πού ακριβώς, ποιος ακριβώς τα παίρνει? Ξαναγυρνούν στην κοινωνία, ξαναγυρνούν στους ιδιώτες. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι απαγορευτό, είναι μια ανάσα επίσης δίνεται στην ελληνική κοινωνία, στους μαγαζάτορες, στους ιδιώτες. Ζητούμε μια... Αυτά ίσως από εδώ και πέρα μπορεί να φαίνονται και λίγο ως δύσκολα να επιτευχθούν. Παρ' όλα αυτά θα τα αναφέρω αφού είναι μέσα στο διεκδικητικό πλαίσιο. Είναι ένα 10% αύξηση στον βασικό μας μισθό. Να υπάρχουν αυτό το οποίο είναι βασικό για τα ανθυγινά επαγγέλματα, όλοι να πάρουν το ανθυγινό επίδομα το οποίο υπάρχει, γιατί δεν έχει δοθεί παντού. Και βεβαίως αυτό το οποίο έχει αναδειχθεί εδώ στην τοπική κοινωνία των Σερών με τις επισκέψεις μας, ότι χρειάζεται να υπάρξει μια στελέχωση με προσλήψεις σε βασικούς τομείς όπως είναι η υγεία κατά κύριο λόγο. Τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων αφορούν επίσης την κατάργηση του 2% που κρατείται υπέρ ανέργων, όπως και το ξεπάγωμα της διετίας 16-17. Λέμε το ξεπάγωμα της διετίας του 2016-2017. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για να το καταλάβουμε? Το 16-17 θεωρείται για το ελληνικό δημόσιο, για το Υπουργείο Οικονομικών, ότι δεν εργαστήκαμε, πληρωθήκαμε, αλλά δεν δίνει μισθολογικό κλιμάκιο. Το μισθολογικό κλιμάκιο δίνεται κάθε 2 ετών στους δημοσίους υπαλλήλους. Ξεκινάει από τους ΔΕΛΤΑ ΕΕ και φτάνει μέχρι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κυμαίνεται από 45 μέχρι 65 ευρώ. Άρα λοιπόν για σκεφτείτε αυτά να δοθούν για όλους αυτούς τους μήνες, για όλα αυτά τα χρόνια. Το δεύτερο σημείο το οποίο επίσης πρέπει να επισημανθεί είναι το ότι ζητούμε να καταργηθεί το 2% που είναι για την ανεργία. Σκεφτείτε ότι εφόσον θεωρεί το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών, ότι η οικονομία μας πάει καλά και επίσης ότι αυτό το 2% έχει καταργηθεί για όλους τους άλλους πριν για τους δημοσίους και για τις συντάξεις. Θεωρείται λοιπόν εκ των όνων κάνεφ ότι αυτά τα δύο πράγματα θα έπρεπε να δοθούν. Απαιτούμε να μας τα δώσουν και το ρήμα μπορεί να φαίνεται έτσι βαρύγδουπο κτλ. Αλλά στην ουσία για να το συνειδητοποιήσουμε, ζητούμε αυτό το οποίο δουλέψαμε και ζητούμε να καταργηθεί αυτό το οποίο έχει καταργηθεί για τους άλλους φορείς. Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου το ραντεβού όλων των δημοσίων υπαλλήλων είναι μπροστά από το διοικητήριο των Σερών, όπου επίσης θα λάβει χώρα και πορεία για τα θύματα των τεμπών για τα οποία οι δημόσιοι υπάλληλοι ζητούν δικαίωση. Το ζήτημα βέβαια είναι κατά πόσο θα υπάρχει συμμετοχή και εάν οι δημόσιοι υπάλληλοι θα βγουν στο δρόμο για να διεκδικήσουν την αύξηση του μισθού τους και την πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων. Προφανώς υπάρχει η δυστοκία, η δυσκολία, η δυσπραγία στο να συμμετάσχει κάποιος όταν λέει ρε φίλε θα μου κοπούν 87 ευρώ. Ναι, για σκεφτείτε όμως, 300 ευρώ ρε συνάδελφε σηκώπηκαν μέχρι τώρα. Και μένεις στα 87 ευρώ. Και αν δεις τον εαυτό σου στην πορεία της ζωής, ο καθένας από εμάς, πότε πέτυχε κάτι, όταν διεκδίκησε ατομικά, εργασιακά,
αλλά και κοινωνικά. Μόνο τότε μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Η δυνατότητα στην συνομιλία, στην επικοινωνία, στην διεκδίκηση ενός συνδικαλιστικού φορέα βασίζεται στη συμμετοχή των εργαζομένων και συμμετεχόντων στο συνδικάτο. Εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αν δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος της συμμετοχής, προφανώς θα είμαστε πάλι στα ζήτα, θα είμαστε στο 2% την οποία δεν θα δώσει κανένα σημασία. Και όπως λένε, καλά βρε αδελφέ, τι ήρθες να ζητήσεις, ούτε εσένα σε υποστηρίζει κανένας, ούτε κάποιος συμμετέχει. Γεμάτα είναι τα κημητήρια του Δήμου Σερών, κυρίες και κύριοι. Το πρόβλημα πληρότητας είναι τόσο έντονο που οι δημότες το τελευταίο χρονικό διάστημα λαμβάνουν ενημερωτικά σημειώματα από τον Δήμο Σερών προκειμένου να προχωρήσουν τη διαδικασία εκταφής των συγγενικών τους προσώπων που έχουν ενταφιαστεί από το 2016. Για όσους έχουν συμπληρώσει την εξαετή ταφή στα πρώτα και δεύτερα κημητήρια του Δήμου Σερών και έχουν αποβιώσει το έτος 2015, έχουν αποσταλεί πολλαπλές ενημερώσεις από το Τμήμα Κημητηρίων του Δήμου. Προχωρούν αργά αλλά σταθερά οι εκταφές των νεκρών από πλευρά συγγενών τους στα κημητήρια του Δήμου Σερών, τα οποία δυστυχώς έχουν έλλειψη χώρου. Ο Δήμος Σερών, μάλιστα, προκειμένου διαδικασία να προχωρήσει γρήγορα, έχει στείλει ήδη ενημερωτικά σημειώματα για εκταφές των νεκρών που ενταφιάστηκαν το 2016. Όσοι έχουν ταφεί από το 2016 και μετά, ο νόμος ορίζει 6 χρόνια. Οπότε εμείς αφήνουμε και ένα περιθώριο. Έχουμε στείλει ήδη τις ειδοποιήσεις, αφήνουμε ένα εύλογο περιθώριο. Το αφήσαμε σχεδόν ένα χρόνο, παρόλο που είναι εξάμηνο. Έχουμε στείλει όλες τις ειδοποιήσεις, όλες τις διευθύνσεις που έχουμε. Δεν είναι μόνο μία, μπορεί να είναι και δεύτερη και τρίτη. Σύμφωνα με την Αντιδήμαρχο Σερών Μάγδα Μπάρμπα, η κατάσταση είναι δύσκολη τόσο στα πρώτα όσο και στα δεύτερα κημητήρια, αφού υπάρχει πρόβλημα χωρητικότητας. Μεγάλο πρόβλημα, προσπαθούμε να το λύσουμε και αυτό. Και με την τεχνική υπηρεσία και με την κυρία Μέλιου κάτω, την προϊσταμένη που έχουμε. Βγάζουμε κάποια πλάνα, θεωρούμε μέχρι να τελειώσει η δική μας θητεία να το τελειώσουμε κι εμείς αυτό, γιατί γενικά είναι ένα πολύ μεγάλο και ευαίσθητο θέμα αυτό και δεν θέλουμε να είμαστε απρόσωποι σε τέτοιες καταστάσεις. Εάν δεν προσέλθουν οι συγγενείς των θανόντων, άμεσα η ανακομιδή θα διενεργηθεί από την υπηρεσία αυταπάγγελτα, σύμφωνα με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό των κημητηρίων. Οπότε τα οστά θα τοποθετηθούν σε ειδικούς σάκους για ένα περίπου χρόνο. Εάν στη συνέχεια δεν προσέλθουν και πάλι οι συγγενείς των θανόντων, τότε τα οστά τοποθετούνται στο χωνευτήρι. Σε περίπτωση μάλλον που έχει επέλθει το χρονικό όριο, έχουμε κάποιες ειδικές σακούλες όπου βάζουμε μέσα τα οστά, όλα είναι και καταγεγραμμένα, τα ονόματα, την ημερομηνία αποβίωσης κτλ. Αυτό αναφερόμαστε και στους ανθρώπους που έχουν μετικήσει συγγενείς στο εξωτερικό. Οπότε τα κρατάμε πάλι για κάποιο χρονικό διάστημα, σχεδόν ένα χρόνο είναι πάλι, και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να έρθουν και να πάρουν τους δικούς τους, τα οστά τους. Ναι. Αλλιώς μετά ακολουθεί η διαδικασία του στο χωνευτήριο, ναι. Από την 1η Μαρτίου, κυρίες και κύριοι, υποχρεωτικά θα είναι τα POS και οι ταμιακές μηχανές σε όλες τις λαϊκές αγορές της χώρας. Ο πρόεδρος των Μικροπολιτών Λαϊκών Αγορών Σερών ενημερώνει τους συναδέρφους του πως θα πρέπει να κάνουν συμφωνία με τις τράπεζες ώστε να προμηθευτούν τα μηχανήματα πληρωμής πριν αρχίσει η επιβολή προστήμων. Από 1η Μαρτίου του 2024 θα είναι πλέον υποχρεωτική η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS και μεταξύ τους αλλά και με το MyData της ΑΔΕ. Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Παραγωγών Επαγγελματιών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδος, Άγγελος Δερετζής, μετά και τη συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι του κλάδου με τον Υφυπουργό Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη και κυβερνητικούς παράγοντες του Υπουργείου, ενημέρωσε όλα τα μέλη του κλάδου πως πρέπει να κάνουν συμφωνία με τις τράπεζες ώστε να προμηθευτούν τα μηχανήματα πληρωμής πριν αρχίσει η επιβολή προστήμων. Οι περισσότεροι από τους συναδέλφους έχουν ήδη πάει στις τράπεζες και έχουν τακτοποιήσει αυτό το ζήτημα. Οι περισσότεροι, ένα ποσοστό ας πούμε γύρω στα 70%. Περιμένουν και κάποιοι συνάδελφοι από ό,τι έμαθα χθες. Περιμένουν μέχρι τέλη του μήνα, θα πάνε και αυτοί και θα τακτοποιήσουν. Δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε πλέον, παιδιά. Δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε. Είναι κάποια παράταση για να δείτε αν μπορεί να γίνει. Μέχρι για τον Φεβρουάριο μήνα, μέχρι τέλη Φεβρουαρίου πήρε παράταση, ναι. Άρα μέχρι και τότε θα γίνουν οι αιτήσεις και μετά είναι υποχρεωτικό. Ναι. Θα γίνουν οι αιτήσεις. Οι αιτήσεις είναι μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Και μετά, μέχρι πότε πρέπει να το έχετε βάλει, από 1η Μαρτίου.
Από 31 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, είναι από 31 Μαρτίου και μετά. Και θα είναι συνδεδεμένο και με την ταμιακή μηχανή, οπότε με το που πληρώνει κάποιος με κάρτα θα κόβεται και η απόδοση. Αυτό προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο, δεν τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα, αλλά θα δούμε. Αυτό προσπαθεί να κάνει, να είναι συνδεδεμένη η ταμιακή μηχανή με το μηχάνημα, το πώς. Ο κύριος Δερατζής διευκρίνησε πως μέσα στο Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον κύριο Θεοχάρη, θα ανοίξει και τέταρτος κύκλος βάουτσερ, οπότε και οι πολιτές θα μπορέσουν να προμηθευτούν δύο κουπόνια αξίας 450 ευρώ. Στη συνάντηση τέθηκε και το νέο φορολογικό, καθώς οι επαγγελματίες εξέφρασαν τις ενστάσεις τους για τον τρόπο υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος. Πάντως, επαγγελματίες των λαϊκών αγορών έχουν συμφωνήσει ήδη για τα μηχανήματα πώς και τις τράπεζες, αλλά δυστυχώς και οι κρατήσεις εκεί είναι αρκετά υψηλές. Είναι αναλόγως με τις τράπεζες. Άλλη τράπεζα είναι 0,8%, άλλη είναι 1%. Ο καθένας πηγαίνει εκεί που του συμφέρει. Δεν κάνατε έτσι όλοι μαζί ως σωματείο να πάτε σε μια τράπεζα να πάρετε και πιο χαμηλό επιτόκιο? Μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο? Μπορούσε να γίνει, αλλά οι περισσότεροι το έχουν κάνει ξεχωριστά. Είδαν το συμφέρον τους, πήγαν σε κάποια τράπεζα που τους σύμφερε και το έχαναν. Ο κόσμος ρωτάει πότε θα βάλετε, πώς θέλουν να πληρώνουν, με κάρτες ή όλοι θα είναι με μετρητά όπως έχουν συνηθίσει? Ο κόσμος ρωτάει αν έχουμε μηχάνημα για να περάσει την κάρτα του. Του είπαμε εμείς ότι σε λίγο καιρό θα τα έχουμε. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε με τίποτα, γιατί όπως έχουν και όλα τα καταστήματα, έτσι και εμείς θα κυκλοφορήσει πλέον το πλαστικό χρήμα. Αυτό το ξέραμε. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Λέτε ότι και στη λαϊκή αγορά ο κόσμος θα έρχεται με την κάρτα, δεν θα έχει μαζί του χρήματα? Θα έχει και χρήματα μαζί του, λογικά, θα έχει και μετρητά. Αλλά τώρα μια γιαγιά η οποία είναι 60 χρονών, θα κουβαλάει την κάρτα, θα ξεχάσει και το πιν καμιά φορά. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει για να ψωνίσει με κάρτα. Οπότε στις λαϊκές πιστεύετε ότι κυρίως για τους ηλικιωμένους θα συνεχίσει το ρευστό? Εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσει το ρευστό μέχρι εκεί που μας επιτρέπουν. Μερικώς νεφελώδης θα είναι για αύριο ουρανό στις Σέρρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.